στις επιπτώσεις για την ενεργειακή κρίση κυρίες και κύριοι και το άλμα του πληθωρισμού. Ο Βασίλης Τσεκούρας είναι μαζί μας. Ένα άλμα σοκ Βασίλη. Ναι Ελίνα, το κοντέρ του πληθωρισμού έγραψε το νούμερο 8. Αυτά τα στοιχεία έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η Eurostat, που για τη χώρα μα εκτιμά ότι το Μάρτιο ο πληθωρισμό έκλεισε στο 8. 100%, ενώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκή, σε Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός το Μάρτιο έκλεισε στο 7,5%. Σου θυμίζω, Λίνα, ότι τα στοιχεία τη Ελστάτ για τον πληθωρισμό Μαρτίου διαφέρουν από αυτά τη Eurostat. Είναι πάντα υψηλότερα ναι. τα στοιχεία που δίνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, διότι είναι διαφορετικό ο τρόπο μέτρηση και εκτιμάται λοιπόν ότι μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και το 8,5%. Αυτά τα στοιχεία αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα την ερχόμενη Παρασκευή στι 8 Απριλίου. Σε ευχαριστώ.